Κοιτάξτε, εκεί καταρχήν υπόθηκε η διάθεση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του ΝΑΤΟ, εκεί πήγαν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι σαν Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν έγινε υπό την αιγίδα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε υπό την αιγίδα της γαλλικής κυβέρνησης αυτή η συνάντηση. Εκεί λοιπόν τα βασικά θέματα ήταν πώς θα υποστηριχτεί η Ουκρανία, διότι στην οποία υπάρχει τεράστια έλλειψη πυρομαχικών, διότι τα εργοστάσια δεν προλαβαίνουν στην Ευρώπη και στην Αμερική να παράγουν ειδικά πυρομαχικά τα οποία απαιτούνται για να τα χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί. Για παράδειγμα, ενώ τα αμερικανικά εργοστάσια και τα ευρωπαϊκά προσπαθούν να φτάσουν τις 100.000 οβίδες, των 155 αυτές που είναι πλέον σημαντικές, το μήνα, οι Ουκρανοί καταναλώνουν 244.000. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα τριβής στο τι γίνεται εκεί. Το δεύτερο θέμα ήταν η υποστήριξη σε πολύ άλλο μεγάλο υλικό. Θα σας πω μόνο ότι έχουν δεθεί πάνω από 10.000 βλήματα μεγάλου βεληνικούς από τις ΗΠΑ, συν περί τα 5.500 βλήματα, αυτά που σας λέω καταναλωθήκαν μέσα στα 2 χρόνια του πολέμου. Ναι. Στα 2 χρόνια πολέμου καταναλωθήκανε 2 εκατομμύρια πυρομαχικά των 155, κυρίως από την Αμερική δοθήκαν αυτά, καταναλωθήκανε πάνω από 15.000 βλήματα χείραμς μεγάλου βεληνικούς και περίπου δοθήκανε γύρω στις 3.500 με 4.000 τεθωρακισμένα οχήματα από όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, βεβαίως τα περισσότερα. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια ανησυχία η οποία εκφράζεται και στο Κογκρέσο, εκφράζεται γιατί δεν εγκρίνουν περαιτέρω ενίσχυση και περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, και βεβαίως υπάρχουν και πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν εκφράσει αντιρρήσεις. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, υπάρχουν χώρες οι οποίες για τους δικούς του λόγους θέλουν να στείλουν στρατό να πολεμήσει σε διμερές επίπεδο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες θέλουν να στείλουν. Αλλά αυτά όμως, προσέξτε, δεν θα πάνε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μια χώρα η οποία, για να μην πω όνομα και παραξηγηθώ ή θεωρηθεί ότι είναι κάτι, η χώρα η Α κάνει μια διμερή συμφωνία με την Ουκρανία και πηγαίνει, στέλνει τα στρατεύματα και τις ανάγκες που θέλει και στρατό και πολεμοφόδια, τα στέλνει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Το τρίτο σημείο ήταν πώς θα αυξηθεί η παροχή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν ο Τσέχος Πρωθυπουργός, σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, είπε ότι ξέρετε, να μαζέψω εγώ από τρίτες χώρες και να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Σόλτς είπανε όχι, δεν θέλουμε να γίνει αυτό, θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Εδώ είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη δική μας αμυντική βιομηχανία, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει και ο ίδιος έχει και αυτός τεράστια προβλήματα. Θα σας πω μόνο ότι στα 2 χρόνια τα οποία έχει ξεκινήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, έχει ξοδέψει γύρω στα 211 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό τον πόλεμο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Αυτό που σας λέω. Όλη η οικονομία της Ρωσίας περιστρέφεται γύρω από την υποστήριξη του πολέμου. Όταν λοιπόν τώρα, και γιατί το λέω αυτό, διότι όταν λοιπόν τώρα, από την άλλη μεριά βεβαίως θα σας πω ότι τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί και η βοήθεια η συνολική από πλευράς Δύσης στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τα 380 δισεκατομμύρια. Επομένως, έμεσα ή άμεση βοήθεια, είσαι χρήμα, είσαι υλικό, είσαι πολλά άλλα πράγματα, εντάξει. Από εκεί και μετά, ο Πούτιν λοιπόν πώς το διαβάζει αυτό. Ο Πούτιν όταν θα δει ότι οργανωμένοι στρατοί
οι οποίοι είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπουν στον πόλεμο, αρχίζει να αισθάνεται μία ανασφάλεια. Γιατί? Γιατί απεδείχθη ότι ο δικός του στρατός, ο οποίος υπερτερούσε κατά πολύ των Ουκρανών, δεν μπόρεσε όχι να καταλάβει τους Ουκρανούς, mm-hmm. αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έχει κάνει σήμερα. Έχει καταλάβει περίπου το 18% της Ουκρανικής γης, την οποία όμως, εάν μπουν στρατοί από τη Δύση, από δυτικά κράτη, εκεί θα έχει τεράστιο πρόβλημα να το διατηρήσει. Κάθε απειλή του Πούτιν, κυρίως λόγω της υπάρξης των πυρηνικών, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Απ' την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει και ο παράγοντας του ρίσκου, ο οποίος όταν θα ξεκινήσεις ένα πυρηνικό πόλεμο, δεν ξέρεις πού θα σου βγει και τι θα σου βγει. Η Δύση λοιπόν του λέει ότι εγώ συμβατικά σε προχωράω, εάν θέλεις με συμβατικό πόλεμο, εάν το πας κάπου αλλού, αρχίζουμε και μιλάμε άλλη γλώσσα και εμείς. Βλέπετε ότι τελευταία έχουν σταματήσει αυτές οι πυρηνικές απειλές, και ειδικά από τον κύριο Μεντβέντεφ, ο οποίος και απειλούσε συνεχώς. Προσπαθούν να σταθεροποιηθούν εκεί που είναι, διότι τα κέρδη που έχουν αυτή τη στιγμή από το έδαφος που έχουν καταλάβει στην Ουκρανία είναι σημαντικά για τη Ρωσία. Ενώνεται η Ρωσία με την Κρυμαία, και αυτό είναι το σημαντικό που θέλανε. Η Δύση λοιπόν δεν θέλει να συμβεί αυτό. Και βεβαίως, ξέρετε, τον πιέζει τόσο όσο να του λέει είμαστε εδώ, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα, αντιθέτως αυτό που είπε ο Μακρόν, θέλουμε να σε νικήσουμε.